Συνέντευξη παραχώρησε στο Business News ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος με καταγωγή από την Αγία Πετρούπολη και μεγιστάνα στην παραγωγή υδραυλικών συστημάτων προϊόντων υγιεινής και κλιματιστικών Παύελ Μέλνικοφ. Στα σχέδια του κύριου Μέλνικο βρίσκεται και η Κύπρο, καθώ έχει ήδη ζητήσει άδεια από τι αρχέ του κράτου για ανέγερση εργοστασίου στο νησί, το οποίο θα κατασκευάζει τα εν λόγω προϊόντα, τροφοδοτώντα μέσω αυτού ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κύριο Μέλνικοβ στα πλαίσια επίσκεψή του στο νησί, συναντήθηκε με δημοσιογράφου τη World News Media, επεξηγώντα το επιχειρηματικό του πλάνο, παραθέτοντα παράλληλα και του λόγου που τον ώθησαν ώστε να επιλέξει την Κύπρο ανάμεσα σε άλλα τόσα κράτη για την επέκταση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στην Ευρώπη. Εντύπωση πάντω μα προκάλεσε το γεγονό πω κατά τη συνάντησή μα είχε φέρει μαζί του τρει βαλίτσε με προϊόντα που κατασκευάζει, παρουσιάζοντά μα τα ένα προ ένα, προτού καν ξεκινήσουμε τη συνομιλία μαζί του. Το μεγαλοεπίβολο σχέδιο του Ρώσου δισεκατομμυρίουχου για την Κύπρο αφορά την κατασκευή εργοστασίου παραγωγή υδραυλικών συστημάτων και άλλων προϊόντων, με τι αρχικέ εκτιμήσει να κάνουν λόγο για μια επένδυση τη τάξεω των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Κύριο επενδυτή του όλου εγχειρήματο θα είναι η εταιρεία του Βέστα, όπου ο κύριο Μέλνικ είναι και ο μοναδικός μέτοχος ενώ η εταιρεία του με το όνομα Βάλτεκ, που είναι και η επωνυμία των εν λόγω προϊόντων είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μάρκες στην αγορά με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 200 εκατομμύρια ευρώ το 2018. Για την πρόθεσή του, έχει ήδη ενημερώσει με επιστολή του τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, επεξηγώντα του το επιχειρηματικό του πλάνο στο νησί, αναφέροντα παράλληλα την επιθυμία του να αποκτήσει την Κυπριακή υπηκότητα μέσω του επενδυτικού προγράμματο που προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία σε ξένου επιχειρηματίε. Όσον αφορά τι νέε θέσει εργασία που θα δημιουργήσει το εργοστάσιο του στην Κύπρο, ο κύριο Μέλνικοφ μα ανέφερε πω λόγω των ρομποτικών και εξελιγμένων συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή των προϊόντων του δεν θα χρειάζεται πολύ άριθμο προσωπικό. Θα υπάρχει όμως ανάγκη για επιστήμονες, μηχανικούς και τεχνικούς που θα εργάζονται και θα επιβλέπουν τις διαδικασίες στο εργοστάσιο μετά την κατασκευή του και επί 24 ώρου βάσεως. Εργαζόμενους που όπως μας τόνισε θα ψάξει από την εγχώρια αγορά, δηλαδή από την Κύπρο. Το φορολογικό σύστημα, η γεωγραφική θέση τη Κύπρου, ο χαμηλό δείκτη εγκληματικότητα, η γνώση τη αγγλικής γλώσσα αλλά και ο ήλιο ήταν οι λόγοι που όχι μόνο θέλω να κτίσω το εργοστάσιο μου στην Κύπρο, αλλά ίσω να εγκατασταθώ και μόνιμα στο νησί, μα ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη συνομιλία μα. Πάντω, σε ερώτησή μα, εάν πρόκειται να προχωρήσει με την επένδυσή του, εάν και εφόσον αδειοδοτηθεί, αλλά ταυτόχρονα δεν εγκριθεί η αίτησή του για πολιτογράφηση του, ο κ. Μέρνικοφ μα απάντησε καταφατικά.